Καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη σύσκεψη, να πω καλώς βρεθήκαμε, να ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη και υγεία, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά τα ζείτε τα προβλήματα, τα ξέρετε τα προβλήματα. Δεν θέλετε κανένα να σας χαϊδεύει τα αυτιά, γιατί τα ζείτε περισσότερο από όλους εσείς εδώ και τα είπατε σύντομα βέβαια, αλλά τα είπατε χαρακτηριστικά. Όλες οι παρεμβάσεις ήταν ουσιαστικές και βάλαν το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή που όμως δεν οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα, δεν είναι αντικειμενικά δηλαδή αυτά, θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχαν άλλες πολιτικές, αν υπήρχαν άλλες επιλογές και αν υπήρχε η θέληση και η αποφασιστικότητα να οργανώσουμε ένα σχέδιο σαν κοινωνία, σαν κράτος συνολικά που θα αναπτύσσει και την αγροτική παραγωγή, θα αναπτύσσει όλους τους κλάδους της οικονομίας για να μπορεί να ζει όμορφα, ωραία, αξιοπρεπώς και ο αγρότης και ο εργάτης και ο υπάλληλος και οποιοδήποτε και ο επαγγελματίας, ο μικρός που χαροπαλεύει τώρα ας πούμε με τα δάνεια και αυτός με τα χρέη που έχει, με τους πληστηριασμούς και όλα αυτά. Και εδώ υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Είδατε αυτό το πρόβλημα της ενέργειας που το θέσατε. Η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί. Υπάρχουν ανατιμήσεις όλα τα είδη, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή, ενώ μένουν καθυλωμένες οι τιμές. Και βέβαια το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, όπως τη λένε, δηλαδή της ενεργειακής φτώχειας για το λαό μας και της μεγάλης ακρίβειας, δεν οφείλεται στην επέμβαση του Πούτιν στην Ουκρανία. Είχε ξεκινήσει από πριν με τις πολιτικές τους. Θα σας θυμίσω την πολιτική της απελευθέρωσης, όπως τη λένε, της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Δηλαδή να κλείσουν παραγωγικές πηγές, εγχώριες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, όπως είναι ο Λιγνίτης για παράδειγμα που έχει Πτολεμαΐδα, να μην ανοίξουν άλλες εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία που είπε ο σύντροφος, ο συνάδελφος εκεί που έχει πέλα. Γιατί πραγματικά η Ελλάδα, επειδή είναι και σεισμογενής περιοχή, έχει μεγάλες ιαματικές πηγές, μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωθερμία ως πηγή ενέργειας. Αλλά και άλλες πηγές, και υδρογονάνθρακες έχει, και φυσικό αέριο έχει, και υδροηλεκτρικά έργα έχει και μπορούν να γίνουν, γιατί έχουμε πολλά ποτάμια, πολλές λίμνες που πρέπει να αξιοποιηθούν, και βεβαίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα και οι ανεμογεννήτριες, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, αλλά με κεντρικό σχέδιο, γιατί και αέριδες έχουμε και ήλιο έχουμε πολλές μέρες από τις 365 που είχε ο χρόνος και μπορούσαν να παράγουν ενέργεια φτηνή και πολύ. Αρκεί όμως να ήταν στα χέρια του κράτους, να ήταν κοινωνική ιδιοκτησία, όπως λέμε εμείς και μας έχετε ακούσει, και όχι να δίνονται στον κάθε τυχάρπαστο τυχοδιώκτη, είτε ξένο είτε Έλληνα, μεγάλο καπιταλιστή, ο οποίος κοιτάει να βγάλει το κέρδος του και μετά να παρατήσει και την ενέργεια να σηκωθεί να φύγει, να πάει όπου θέλει τα πλούτη του, τα λεφτά δηλαδή που παράγει, και ο κόσμος να πληρώνει ακριβά το ρεύμα, να πληρώνει ακριβά το πετρέλαιο, να πληρώνει ακριβά όλη την ενέργεια. Και φυσικά αυτό έρχεται ο πόλεμος τώρα στην Ουκρανία, επιδεινώνει αυτή την κατάσταση. Είχαμε το εμπάρκο με τη Ρωσία πριν που είχε ξεκινήσει, που έπληξε την ελληνική αγροτιά και ιδιαίτερα εδώ την περιοχή όλης της Μακεδονίας, αλλά και ειδικότερα εδώ την Μπέλα κλπ. Και τώρα ήρθαν και νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, που είναι και μια γειτονική χώρα εδώ που τα λέμε, κοντά είναι εδώ στην Ευρώπη, και θα μπορούσαμε να έχουμε και ανταλλαγές και να ανταλλάσσουμε προϊόντα και μια σειρά και να πουλάμε και εκεί, γιατί είναι αγορές που μπορούσαν να απορροφήσουν ελληνικά αγροτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα που παράγει η χώρα μας. Και βεβαίως την ίδια στιγμή έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν την είχαμε επιλέξει, άλλοι την επιλέξαν που πήραν πλειοψηφία, με όλες αυτές τις πολιτικές που οδηγείται ξανά σε οικονομική κρίση, παρότι το Ταμείο Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης όπως το λένε, δίνει ζεστό χρήμα τώρα για να επιβιώσει η ελληνική οικονομία, μόνο που οι κυβερνώντες και με εντολές και με οδηγίες των Ευρωπαίων τους δίνουν σε λίγους μεγάλους.
σε κάποιους εφοπλιστές, σε κάποιους μεγαλοβιομήχανους, σε κάποιους μεγαλοκατασκευαστές, σε κάποιους μεγαλεμπόρους, και εκεί γίνεται ο τσακωμός ανάμεσα στα διάφορα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, μεταξύ τους τσακώνοντας για το πού θα τα δώσουν αυτά τα λεφτά. Και είναι ζεστό κρατικό χρήμα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και τους αγρότες για τις καταστροφές που υπέστησαν, για μια σειρά ζητήματα, ας πούμε, να δώσουν εγγυημένες τιμές, να δουν άλλα προβλήματα που μπορούσαν να επιληθούν και εδώ στην Πέλα, αλλά τα δίνουν σε αυτούς. Και όχι μόνο τους δίνουν αυτό το χρήμα που πάλι θα το πληρώσουμε εμείς, γιατί είναι κρατικό χρέος αυτό. Δεν μας το δίνει τζάπα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας το χρεώνει και σου λέει αποπληρωμή θα κάνεις, και ταυτόχρονα μέχρι να το αποπληρώσεις αυτό το κρατικό χρέος που σου δίνω εγώ, αυτό το χρήμα, θα παίρνεις και μέτρα ενάντια στο λαό, ενάντια στους αγρότες, θα περνάς αυτούς τους νόμους, θα περνάς τους άλλους νόμους που θα σου επιβάλλω εγώ. Και συμφωνάει ο Μητσοτάκης και συμφωνάν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και βρίσκεται αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα η αγροτιά να την πληρώνει. Και φυσικά δεν έχουμε τελειώσει με τις οικονομικές κρίσεις, παρότι ήταν βαθιά η προηγούμενη κρίση με τα μνημόνια και πήγε να γίνει μια μικρή ανάκαμψη, τέλος πάντων ο Θεός να την πει ανάκαμψη, αλλά τέλος πάντων λέμε αυτή η μικρή να μην είναι βαθιά η κρίση. Η Ευρώπη, η Ευρωζώνη οδηγείται ξανά από του χρόνου σε νέα ύφεση, σε νέα κρίση. Και εδώ θα επιδράσει και στην Ελλάδα αποφασιστικά. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει έξω από αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, άμα τα συνδέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια, πληθωρισμός, πόλεμος στη γειτονιά και μεγάλοι εξοπλισμοί που πληρώνουμε για να στέλνουμε οπλικά συστήματα που τα έχουμε ανάγκη εμείς εδώ για την εθνική άμυνα της χώρας, εδώ και τα στέλνουμε στο Ζελένσκι εκεί στην αντιπαράθεσή του με τους Ρώσους και με τον ΝΑΤΟ από την άλλη μεριά, και πληρώνουμε ξανά και γι' αυτό, όταν θα έχουμε και νέα οικονομική κρίση, η κατάσταση πραγματικά είναι ζωφερή. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ή να είσαι χαζοχαρούμενος, να το πω έτσι, και να λες ότι όλα θα πάνε καλά και να λες ψέματα στον κόσμο χωρίς να τον προετοιμάζεις, γιατί άμα το έλεγες αυτό θα έπρεπε να πάρεις και μέτρα για να προστατεύσεις το λαϊκό εισόδημα, για να αναπτύξεις εδώ την εγχώρια παραγωγή, για να αναπτύξεις τις εγχώριες πηγές ενέργειας που λέμε σε όλους αυτούς τους τομείς. Και βεβαίως να ενισχύσεις και την αγροτική καλλιέργεια, να ενισχύσεις την κτηνοτροφία, γιατί από αυτά μπορούσε να ζήσει η Ελλάδα. Και όχι μόνο να ζήσει και να διατρέφει ποιοτικά και ποσοτικά καλά τον ελληνικό λαό εδώ μέσα στη χώρα μας, τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, αλλά να κάνουμε και ανταλλαγές εμπορικές, να στέλνουμε και να υπάρχει και κέρδος και να μένει και εδώ. Αλλά αυτό σημαίνει άλλο κεντρικό σχέδιο. Άλλο σχέδιο και για την οικονομία και για την κοινωνία, για όλους τους κλάδους και για την αγροτική παραγωγή. Και τέτοιο σχέδιο δυστυχώς δεν το έχουν αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Και όταν λένε κάποια θετικά πράγματα, σωστά υπόθηκε από τον πρώτο ομιλητή, από τον πρόεδρο, τα λένε προεκλογικά και μετά την άλλη μέρα τα ξεχνάνε, δεν τα ξεχνάνε, στην πραγματικότητα τα αλλάζουν, γιατί κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι βιομήχανοι, κάποιες πολυεθνικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω τι, το ΝΑΤΟ, ο ένας ο άλλος, τους λέει ότι όχι, αυτούς τους νόμους θα περάσεις. Και σηκώνουν το ξερό τους το χέρι στη Βουλή και ψηφίζουν αυτά. Και βέβαια εκεί, όσο και να βαράμε εμείς το χέρι στο τραπέζι και στο βήμα, ξέρετε, το βαράω και το αυτό και τους τα λέμε και στη Βουλή και εγώ και όλοι οι βουλευτές του κόμματος, αλλά από το ένα αυτή τους μπαίνει, από το άλλο τους βγαίνει. Γιατί ξέρουν τα ζητήματα, δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν. Απλά δεν έχουν τη θέληση και δεν έχουν και τα κότσια, αν θέλετε, να αντισταθούν, να αντιπαρατεθούν με αυτούς που τους λένε θα κάνετε τούτο και το άλλο και να πάνε με το λαό, με αυτό που συμφέρει δηλαδή τον εργάτη, τον αγρότη κλπ. Και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτό το μόνιμο πρόβλημα που το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή εδώ έχουμε και για την Μπέλα και τις φυσικές καταστροφές. Είχαμε βροχοπτώσεις ισχυρές, είχαμε πέρσι τον Παγετό εκεί την Άνοιξη, υπήρχαν άλλα προβλήματα επίσης από καιρικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν. Δεν αποζημιώνεται ο αγρότης. Ναι, βεβαίως. Δεν αποζημιώνεται ο αγρότης γι' αυτά όμως. Και βεβαίως εμείς ξέρετε τι λέμε για τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ χρειάζεται και προσωπικό για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Χρειάζεται να αλλάξει τον κανονισμό. Χρειάζεται να αποζημιώνει 100% στο σύνολο της παραγωγής των ζημιών.
Αυτά είναι τα αιτήματα που αυτά, άμα θέλαν με μια τροπολογία, με ένα νόμο, με πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, να την ξανακαταθέσουμε, θα μπορούσαν να τα κάνουν. Αλλά και όλα αυτά τα ζητήματα εντάσσονται σε μια πολιτική των κυβερνώντων, των εκάστοτε κυβερνώντων και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε η ΚΑΠ. Τι είναι η ΚΑΠ? Η κοινή αγροτική πολιτική υπερήφημη που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΚΑΠ δεν είναι αυτή που και με το νέο κανονισμό, με τα άρθρα τώρα του 167α, εμποδίζει να βάλει ενδεικτικές έστω τιμές? Εμποδίζει. Ακόμα και για τα προϊόντα αποκλειστικής προέλευσης. Εδώ που έχουμε τα POP, τέλος πάντων, ας πούμε, που ουσιαστικά είναι προϊόντα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και αναγνωρισμένα. Απαγορεύουν ακόμα και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Ή τα αφήνουν ανοιχτά και κάνουν ό,τι θέλουν οι μεσάζοντες, κάνουν ό,τι θέλουν οι βιομήχανοι, κάνουν ό,τι θέλουν οι μεγαλέμποροι, όλοι αυτοί. Και ο αγρότης να μην βγάζει στοιχειωδώς το κόστος. Ιδιαίτερα σήμερα με αυτή την ακρίβεια στα λιπάσματα, στο πετρέλαιο, σε όλα αυτά. Και εδώ που τα λέμε, το ΚΚΕ, ξέρετε, βρίσκεται μπροστά στους αγώνες. Και στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις και παντού σε όλη την Ελλάδα και εδώ στο νομό Πέλλας με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, όσο μπορούμε ενισχύουμε και βοηθάμε, και στο κέντρο κάτω και στη Βουλή μέσα και στην Ευρωβουλή. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε και καλύτερα, να σας πω εγώ. Και θα το κάνουμε γιατί αυτό είναι, πιστεύω μας, βαθύ. Εμείς δεν αλλάζουμε σαν άλλους, σαν να είναι, πώς να το πω, θέσεις τη μια μέρα να λέμε το ένα και την άλλη να λέμε το άλλο. Και αυτό το πληρώνουμε. Βέβαια δεν θα κάνουμε αυτό που μου έλεγε κάποιος, ότι ρε εσύ Κουτσούμπα, μου λέει, καλά τα λέτε, συμφωνώ, αλλά πέστε και κανένα ψέμα, ο κόσμος θέλει παραμύθιασμα. Οι άλλοι πώς τον παραμυθιάζουν? Και του λέω, άμα αρχίσουμε τέτοια ιστορία, γιατί δεν είναι και δύσκολο να αρχίζουμε το παραμύθιασμα κι εμείς και να λέμε άλλα και ψέματα και να χαϊδεύουμε αυτιά και να λέμε θα σας κάνουμε τώρα, αύριο, αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να αντιπαραντηθούμε, γιατί αυτά θέλουν να βαρέσει το τραπέζι εκεί που πρέπει. Εκεί όταν ο Τσίπρας υπόγραφε τα μνημόνια ή όταν ο Μητσοτάκης πάει και υπογράφει με τον έναν και με τον άλλον στις Βρυξέλλες και από εδώ και από εκεί το θάνατο της αγροτιάς και της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Και υπογράφει τη ΣΚΑΠ ο ένας και ο άλλος από αυτούς που κυβερνήσαν και υπογράφει όλα αυτά. Εκεί είναι το θέμα, εκεί να αυτό στο χέρι. Και όχι να σηκώνει το χέρι στους αγρότες ή να σηκώνει και να φέρνει τον αστυνόμο και να τον κυνηγά με τα αγροτηδικεία ή δεν ξέρω τι, να κυνηγά την νεολαία επειδή τάχα μου είναι πιο επαναστατική και ζητάει περισσότερα από ό,τι μπορεί εσύ να δώσει, όπως λένε. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι επιλογές πολιτικές. Και πρέπει τελικά ο καθένας μας να ξεκαθαρίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Γιατί αυτά είναι τα ζητήματα. Και να σας πω, βεβαίως είναι πρόβλημα μεγάλο τα εργατικά χέρια. Αλλά και ο εργάτης, αυτός που πουλάει, αυτό που έχει να πουλήσει είναι η εργατική του δύναμη. Είναι τα μπράτσα του, τα ποδάρια του, τέλος πάντων το μυαλό του. Κάποιος που έχει και πιο γραφική εργασία σε άλλες δουλειές, όχι σε αγροτικές δουλειές, λέω. Λοιπόν, αυτό πουλάει και αυτό συζητάει και διαπραγματεύεται για το πώς θα περάσει και αυτός να ζήσει στην οικογένειά του. Αλλά ο αγρότης βεβαίως δεν μπορεί να πληρώσει όλα αυτά τα μεροκάματα ή ακόμα και τα ένσημα που χρειάζεται ο εργάτης και που τα δικαιούται δηλαδή. Και πρέπει να τα δικαιούται και πρέπει να τα παλέψουμε όλοι μαζί. Άρα και αυτό εδώ είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Είναι θέμα κράτους, είναι θέμα υπουργείου, πώς να το πω. Πρέπει αυτό να αποφασίσει πώς θα λύσει το πρόβλημα. Υπόθηκαν κάποιες σκέψεις. Γιατί μόνο με τέτοιο κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, όταν θα βάλεις την παραγωγή και θα λες αυτό το εργατικό δυναμικό χρειάζομαι εδώ, αυτό χρειάζομαι εκεί, αυτά τα μέτρα των υποδομών πρέπει να πάρω για την αγροτική καλλιέργεια για να βγει, αυτά πρέπει να δώσω σε ενίσχυση, αυτή την επιδότηση πρέπει να τη δώσω και πρέπει να τη δώσω εκεί, να ενισχύσω αυτούς που παράγουν και όχι να τα δίνεις σε αυτούς τους γνωστούς, πάλι τους λίγους που δεν ξέρουν τι έχουν κάθε φορά. Και αυτό ισχύει και για όλα τα ζητήματα. Το μεσημέρι ήμασταν, μάθατε, σε σύσκεψη ήταν για τα θέματα της υγείας το μεσημέρι. Όπως βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την αγροτιά όπως κάνουμε απόψε εδώ. Ήταν σήμερα το απόγευμα αυτή η σύσκεψη εδώ. Εκεί μιλήσαμε, πάλι το ίδιο είναι. Τα ιδιωτικοποιούν, τα δίνουν στους μεγάλους κλινικάρχες, στους ιδιώτες, αυτούς που πάλι δεν ξέρουν τι έχουν, στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα και αποψηλώνουν την ύπαιθρο. Δεν υπάρχουν κέντρα υγείας, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές,
Δεν υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να είναι και στο νοσοκομείο των Γιάννητσών και στο νοσοκομείο της Έδεσας, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που έπρεπε να είναι τα κέντρα υγείας. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη, είναι απαράδεκτη. Και σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους φυσικά τομείς που αφορούν την ίδια τη ζωή. Γιατί ο νέος άνθρωπος να κάτσει στο χωριό, να δουλέψει το χωράφι στην αγροτική παραγωγή, θέλει να φτιάξει και οικογένεια, θέλει τα παιδιά του να έχουν ένα καλό σχολείο, θέλει να έχει και εκδηλώσεις πολιτιστικές και να έχει ελεύθερο χρόνο να πάει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, θέλει αύριο να έχει το νοσοκομείο δίπλα και το γιατρό και να μην κινδυνεύει μέχρι να το μεταφέρουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ πού, που και εκεί αν θα βρει λύση και περίθαλψη αυτή που πρέπει, να κινδυνεύει η ίδια του η ζωή κλπ. Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα μας αφορούν όλους. Είναι θέμα να σκεφτούμε σαν εργαζόμενοι, σαν λαός, η αγροτιά, ειδικά άλλοι, με ποιους πρέπει να επιλέξουμε, τι πολιτικές επιλογές πρέπει να κάνουμε. Γιατί, να σας πω, δεν είναι παράπονο, το λέω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Συμφωνάτε, λέτε ή λένε, με τις θέσεις του ΚΚΕ. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα και είμαστε το μοναδικό κόμμα που να μην μας πει συμφωνάμε με αυτά που λέτε. Και στη Βουλή και αλλού έχετε δίκιο. Αυτά που προτείνετε, αυτά που κάνετε κλπ. Αυτά που παλεύετε. Αλλά στις επιλογές διαλέγουν ποιος. Αν θα είναι ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι ο Τσίπρας. Να είναι ο Τσίπρας, να βάλω το Μητσοτάκη. Άντε, ξέρω, ανάμεσα σε ένα-δυο κόμματα, επιλογές, και έτσι γίνονται τα διλήμματα και οι αυταπάτες και μετά. Πάει, αλλά είναι διαφορετικό, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ να έχει μόνο 15 βουλευτές στη Βουλή στους 300 και είναι διαφορετικό να έχει 30, 50, δεν ξέρω τι, 150 ακόμα καλύτερα. Είναι διαφορετικό να έχει 2 ευρωβουλευτές και από το να έχει περισσότερους. Είναι διαφορετικό να έχει ένα δήμαρχο μόνο της Πάτρας και να κάνει, όπως ξέρετε, πολύ καλή δουλειά εκεί και να τον αγαπάει ο λαός του, και διαφορετικό να έχει 50 δημάρχους, για παράδειγμα, ή περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Το ίδιο να έχει σωματεία και λοιπά, εργατικά κέντρα, άλλες δομές της κοινωνίας που θα μπορούσαν πιο αποφασιστικά να παλέψουμε τα ζητήματα. Δεν σας λέω εγώ να μας επιλέξετε και τώρα για κυβέρνηση, αλλά το να ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένας αγώνας, μια διεκδίκηση, ένα απλό αίτημα. Γιατί εμείς παλεύουμε και για τα ζητήματα που ανακουφίζουν άμεσα τον εργαζόμενο. Δηλαδή, μια επιδότηση να καταφέρει να πάρει ο αγρότης ή ένα ζήτημα εδώ να ενισχυθεί, να υπάρχουν εγγυημένες τιμές, το ένα το άλλο, να λύσουμε κάποια προβλήματα στην μπέλα, για μας θα ήταν σημαντικό πράγμα. Δεν το υποτιμάμε. Δεν λέμε, θα περιμένουμε πότε θα κάνουμε τη δικιά μας κοινωνία ή το δικό μας πρόγραμμα ως πλειοψηφία στην κυβέρνηση κλπ. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Αλλά και από σήμερα ξεκινώντας για αυτά τα ζητήματα. Αλλά αυτό πρέπει να έχουμε και μια δύναμη να το παλέψουμε. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, μας ακούνε ακόμα και οι κυβερνώντες και τα άλλα κόμματα. Επιδρούμε με τις θέσεις μας και μέσα στη Βουλή, παρότι είμαστε 5,5%. Και επιδρούμε. Μας ακούνε, μας σέβονται, βλέπουν τη συνέπεια, βλέπουν τη σταθερότητα και πολλές φορές, ας πούμε, αναγκάζονται να κάνουν και πίσω κάτω από την πάλη και την πίεση που τους ασκούμε. Μαζί βέβαια με το κίνημα, με τους αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών κλπ. Φανταστείτε λοιπόν αν υπήρχε μεγαλύτερη δύναμη, πόσο περισσότερο αποτελεσματικό θα ήταν αυτό. Γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή σήμερα. Και επειδή είναι ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν φυσικά με μια συνάντηση τώρα, απλά θίγουμε κάποια θέματα. Οτιδήποτε ζητήματα έχετε, συγκεκριμένα αιτήματα σαν αυτά που είπατε ή αν υπάρχουν υπομνήματα, και να μας τα δώσετε, να τα πάρουμε μαζί μας, να δούμε και στη Βουλή να παρέμβουμε, σε Υπουργεία να γίνουν. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι, τη Δευτέρα τι είναι, δεν έχει Βουλή τη Δευτέρα. Τέλος πάντων. Να σταθείτε την πλάση. Ναι. Να κάνετε την πρόταση, εσείς πρώτα. Εντάξει, θα πω εγώ για την Πέλα, αλλά το θέμα μην περιμένεις να λυθεί όμως έτσι. Εγώ θα το κάνω για να σου κάνω το χατήρι. Γιατί έχω κάνει και άλλα τέτοια. Όχι για το χατήρι το δικό σου. Σύντροφε, εντάξει, φίλε, εντάξει, αλλά κοίταξε να δεις, να ξέρεις και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ποιας είναι. Φυσικά θα το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς ξέρετε ότι ό,τι λέμε, κοιτάζοντάς σας εδώ κοντά-κοντά στα μάτια, το κάνουμε. Δεν είμαστε από αυτούς που θα σου πούμε ναι, ναι, αυτά λέμε και θα πάμε να πούμε άλλα εκεί, γιατί δεν θα αρέσουν στο Μητσοτάκη ή δεν θα αρέσουν στον Τσίπρα ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον. Εμείς θα τα πούμε και θα τα κάνουμε.
Αλλά το ζήτημα είναι ότι εσείς οι ίδιοι να δείτε ότι πρέπει να ενωθείτε εδώ κάτω, μέσα από τους συλλόγους, να συντονιστείτε, να παλέψετε και να παλέψουμε όλοι μαζί. Και φυσικά να ενισχύσετε, γιατί όπως έλεγε και ένας σύντροφος φίλος μου ποντιακής καταγωγής, «Δόθε φτάμεν τον παράν και των πολλάν των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον». Γεια σας, καλή δύναμη.